Στο χαμόγελο του παιδιού θα φιλοξενηθούν προσωρινά μετά από εισαγγελική εντολή τα δύο ανήλικα παιδάκια 3,5 και 1,5 έτους που βρέθηκαν χτες ολομόναχα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά. Περαστικοί ήταν τα παιδάκια και ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία. Σε αυτό το παγκάκι βρέθηκαν τα δύο ανήλικα παιδάκια σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση αφού εγκαταλείφθηκαν από τη θεία τους χτες το απόγευμα. Ήταν δύο παιδάκια όμορφα ντυμένα, καθαρά. Κρατούσε το ένα ένα μπιμπερό γάλα για να πιει και το άλλο είχε δύο τυρόπιτες στα χέρια. Το ένα ήταν αγοράκι, ο Φίλιππος 4 χρονών και το άλλο ήταν στο καροτσάκι η Ειρήνη γύρω στα 1,5 χρονών. Έκλαιγε συνέχεια και ζήταγε τη μανούλα του. Τα δύο ανήλικα που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης εγκαταλείφθηκαν από την 25χρονη θεία τους, ετεροθαλής αδελφή της μητέρας τους, που είχε την ευθύνη της φροντίδας τους. Η γυναίκα που συνελήφθη οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή. Μετά από εισαγγελική εντολή θα διερευνηθεί το συγγενικό περιβάλλον των παιδιών για να αναλάβουν ασφάλεια τη φροντίδα τους. Σε περίπτωση που δεν κριθούν κατάλληλοι, τα παιδιά θα παραμείνουν στο χαμόγελο του παιδιού, το οποίο θα αναλάβει τη φιλοξενία τους. Την εντολή τη δεχτήκαμε από τον εισαγγελέα σχετικά με τα, εκεί ενημερωθήκαμε για τα δύο παιδιά, τα οποία βρισκόντουσαν στο αστυνομικό τμήμα. Η εντολή λοιπόν ήταν για να αναλάβουμε τη φροντίδα του παιδιού στα πλαίσια του νοσοκομείου. Και στη συνέχεια έγινε διερεύνηση από την εισαγγελία για να βρούμε κάποια λύση προκειμένου να φιλοξενηθούν με ποιότητα. Η όλη διαδικασία ήταν για τα μικρά δύσκολη γιατί ψάχναν να βρουν ποιος είναι αυτόν που θα εμπιστευτούν. Οι γονείς των δύο παιδιών είναι Σέρβοι και κρατούνται στις φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών.